Δεν προκύπτει επιπρόσθετη ανησυχία από την κατάρρευση της First Republic και την εξαγορά της από την JP Morgan, δηλώνει στο ΟΜΕΚΑ ο οικονομολόγος Τάσος Γιασεμίδης. Εξηγεί μάλιστα πως αυτή η εξέλιξη ίσως αποδειχτεί ωφέλιμη για το διεθνή χρηματοπιστωτικό τομέα. Το γεγονός ότι ένας μεγάλος οργανισμός όπως η JP Morgan έρχεται να αναλάβει όλες τις καταθέσεις, ουσιαστικά αναλαμβάνει τον κίνδυνο και μια κρεμότητα η οποία υπήρχε, αυτή τη στιγμή πάβει να υπάρχει, λαμβάνοντας υπόψη ότι η συγκεκριμένη εξαγορά ή η ανάληψη των καταθέσεων γίνεται λίγο πριν να ανοίξουν οι αγορές αύριο, κάτι που ουσιαστικά επαναφέρει την ηρεμία. Πάντως, οι διαδοχικές καταρρεύσεις τραπεζών δεν φαίνεται να πτώουν την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που στις 4 Μαΐου αναμένεται να αποφασίσει νέα αύξηση των επιτοκίων. Πιθανότατα, ωστόσο, και την τελευταία, αφού θα αξιολογηθούν οι ηφαισιογόνες πιέσεις που ασκούνται στην οικονομία από τη συνεχιζόμενη αύξηση. Αναμένεται ότι θα υπάρξει μια νέα αύξηση, ίσως κοντά στο 0,25 των επιτοκίων από τη Συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, λόγω του γεγονός ότι ο πληθωρισμός ναι μεν επιβραδύεται, αλλά ακόμη υπάρχει τρόπος μέχρι να φτάσει στο σημείο το οποίο στην τιμή στόχων που έχουν θέσει οι κεντρικές τράπεζες. Με τον Τάσο Γιασεμίδη να εκτιμά ότι οι νέες αυξήσεις δεν θα επηρεάσουν τα σχέδια που βρίσκονται στα σκαριά από πλευράς κυπριακών τραπεζών για ανακούφιση των καταναλωτών μέσω της απορρόφησης των επιτοκίων. Και αυτό γιατί ήδη το μεγαλύτερο ποσοστό αυξήσεων έχει ήδη επιβληθεί. Η Κύπρος